Αγαπητοί φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο χρονόμετρο. Με λένε Πάνο, μου αρέσουν τα ρολόγια και σήμερα θα δούμε ένα ρολόι με κωδικό OS20 από την γερμανική εταιρεία του Γκένα, η οποία είναι πλέον Microbrand. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί και βασικά στο σημερινό βίντεο ανοίγω και το κουτί γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν είναι ένα απλό κουτί. Πάμε να το ανοίξουμε. Και να το ρολόι. Όπως βλέπουμε έχει ένα εργαλείο για να μπορούμε να αλλάξουμε την καδένα στα λουράκια. Και αυτό είναι το ρολόι. Θα πάμε να δούμε. Ένας quartz χρονογράφος. Μετά έξτρα ανταλλακτικά και εργαλεία. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε στα επόμενα βήματα του σημερινού μας βίντεο. Λοιπόν, πάμε να πούμε και δύο λόγια για την εταιρεία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1917 από τον Wilhelm Ulrich και τους αδελφούς Rothman. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εταιρεία αυτή άρχισε να γίνεται γνωστή και να αποκτά τη φήμη για την παραγωγή αξιόπιστων ρολογιών και καλής ποιότητας και βασικά σε λογικές τιμές. Στη δεκαετία του 60 η εταιρεία φτάνει στο απόγειο της επιτυχίας της, γίνοντας η πιο γνωστή γερμανική εταιρεία ρολογιών. Όμως έπειτα το 1970, λόγω οικονομικής κρίσης που επικρατούσε στην τότε Γερμανία, η εταιρεία αυτή εξαγοράστηκε από τον όμιλο, θα έλεγα, Gana Deutschland, GmbH, αλλά συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και σήμερα σαν αυτόνομη μάρκα. Στο genesoscrooge.gr βλέπουμε έχει τιμές από 624 ευρώ, τα quartz γύρω στα 160 ευρώ, 150, αδιάβροχα steel diver watches που είναι 50 μέτρα αδιάβροχα, βασικά 130 ευρώ, 230 ευρώ. Είναι πραγματικά, για μένα είναι ακριβά ρολόγια για αυτά που προσφέρουν. Και άμα πάμε τώρα στην εταιρεία της του Γκένα και άμα θέλει κάποιος να τα παραγγείλει απευθείας από το site τους, θα τα βρει λίγο φθηνότερα σε 129, 130, 140, τα κλασικά τα μοντέλα τους, έχουν το δικό τους στυλ και σίγουρα υπάρχουν και άλλα πολλά. Αυτά εδώ είναι τα γυναικεία που πάνε σε 120 με 130 ευρώ. Okay, πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, φοράει ένα μηχανισμό quartz, τον οποίο δεν μπόρεσε να βρω αρκετές πληροφορίες. Διάμετρος είναι 40 χιλιοστά. Έχει πάχος στα 11 χιλιοστά. Το μάκρος του... Οπα, συγγνώμη. Το μάκρος του είναι στα 48 χιλιοστά. Φοράει ένα λουρί στα 20 χιλιοστά. Έχει βάρος μαζί με τον μπρασελέ, είναι στα 107 γραμμάρια. Το κρύσαλό του είναι ορυκτό. Η κάσα και το καπάκι του είναι από ανεξίδωτο ατσάλι. Έχει ένα βασικό λουμ στους δείχτες και στις ώρες. Και είναι αδιάβροχο στα 50 μέτρα. Πάμε να το δούμε από κοντά. Ας ξεκινήσουμε με το καντράν που έχει, πιστεύω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του ρολογιού. Άμα το προσέξετε είναι ριδίζων. Είναι μεταξύ χρώματος μπλε και μοβ και αλλάζει χρώμα ανάλογα με το πώς χτυπά, αντανακλά το φως πάνω στο καντράν. Βλέπουμε πάνω τη μάρκα του Γκένα. Κάτω γράφει Germany, Zeit 1917, γερμανικό από το 1917. Στο
αριστερό υποδείκτη εδώ πέρα είναι το χρονόμετρο, το οποίο είναι 60 λεπτά, δείχνει τα λεπτά. Εδώ κάτω είναι ο δευτεροδείκτης. Εδώ κάτω έχουμε την 24ωρη ένδειξη ώρας. Εδώ πέρα στη θέση μεταξύ 4 και 5 έχουμε την ημερομηνία. Και ο βασικός δευτεροδείκτης, δευτερολεπτοδείκτης, αυτού το είπα, είναι για το χρονόμετρο. Βλέπουμε έχει και ένα ταχύμετρο περιμετρικά του καντράν. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει το χρονόμετρο. Πατάμε το πάνω δεξιά κουμπί, ξεκινάει, το ξαναπατάμε, σταματάει και με το κάτω επανέρχεται στη θέση 0. Η κορώνα του δεν είναι βιδωτή, στην πρώτη θέση όπως όλα τα ρολόγια έχουμε, εδώ αλλάζουμε την ημερομηνία, όπως βλέπουμε κάτω, και στο δεύτερο κλικ, στη δεύτερη θέση αλλάζουμε την ώρα. Το γυάλισμά του είναι, όπως βλέπουμε, λίγο ματ, μεταξύ ματ και γυαλιστερό συμπρόσωψη. Είναι γυαλιστερό στα πλαϊνά. Ο μπρασελές του είναι ματ με ασημένια τελειώματα, με δύο ασημένιες γραμμές. Από πίσω βλέπουμε το καπάκι είναι βιδωτό. Λοιπόν, κάτι άλλο στην καδένα του. Αυτά τα ενώματα δεν είναι τόσο γερά και υπάρχει πιθανότητα με τον καιρό να χαλαρώσουν και να κάνουν το ρολόι να είναι πιο χαλαρό. Βλέπουμε επίσης στο μπρασελέ ότι είναι από πιεσμένο μέταλλο, δεν είναι από στιβαρό υλικό, και έχει ένα βασικό clasp με δύο θέσεις adjustment. Και εδώ είναι πως φαίνεται στα 19,5 εκατοστά διάμετρο καρπού μου. Οι διαστάσεις του ρολογιού το κάνουν αρκετά άνετο, νομίζω τα 40 εκατοστά διάμετρο με τα 11 χιλιοστά και τα 48 χιλιοστά μάκρος του κάνουν ένα πολύ άνετο ρολόι, δεν είναι και βάρη με την καδένα του. Η καδένα του που και που τραβάει και καμιά τρίχα από το χέρι, σου υπενθυμίζει ότι έχεις ρολόι. Εδώ είναι με το λουράκι, κοιτάξτε τι ωραίο χρωματισμό, πως πατάει το μοβ που αλλάζει με το μπλε με αυτό το ανοιχτό, με το γαλάζιο δερμάτινο λουρί. Πραγματικά μοναδικό συνδυασμός, δεν τον έχω φανταστεί ούτε το έχω δει σε άλλο ρολόι. Βλέπουμε και το κούμπομά του, γράφει του Γκένα. Πιστεύω είναι κάτι εξαιρετικό. Ναι, και πιστεύω ότι θα το αφήσω με το λουράκι του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα θετικά και τα αρνητικά του ρολογίου έτσι όπως το βλέπω εγώ προσωπικά από την προσωπική μου οπτική γωνία. Λοιπόν, το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι είναι οι διαστάσεις του ρολογιού. Βασικά πατάει τέλεια πάνω στον καρπό μου, στα 19,5 εκατοστά διάμετρο καρπού. Πιστεύω οι διαστάσεις στο μάκρος του 48 χιλιοστών με τα 40 εκατοστά διάμετρος, σύν το πάχος του που είναι πολύ μικρό, το κάνουν πολύ ευκοροφόρετο. Κάτι άλλο που μου αρέσει πολύ είναι το καντράν του, με τον τρόπο που αλλάζει χρώματα, και η μάρκα του Γκένα. Δηλαδή όταν την πρωτοβλέπει κανείς δεν του λέει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έχει σίγουρα κάποια ιστορία από πίσω. Τα αρνητικά του είναι η τιμή του. Σίγουρα μπορεί να βρει κάποιος τα ίδια χαρακτηριστικά σε ένα ρολόι πολύ πιο οικονομικό, πιστεύω. Και ότι
Τα χαρακτηριστικά δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο θα έλεγα. Δηλαδή είναι ένα βασικό πακέτο με χρονογράφο, 50 μέτρα αδιάβροχο και ορυκτό κρύσταλλο, που τα περισσότερα ρολόγια τα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό ήταν και το Dugana. Θα έλεγα ότι αυτό το ρολόι είναι συνώνυμο των ρολογιών που φοράει η μεσοαστική τάξη στη Γερμανία. Δηλαδή είναι η μάρκα που θα έλεγα αντιπροσωπεύει τα γερμανικά ρολόγια της μεσοαστικής τάξης. Είναι πολύ γνωστή η μάρκα στη Γερμανία, στην Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο. Και κατά την προσωπική μου άποψη έχει ωραίο στυλ, ωραίες διαστάσεις και κάποιος μπορεί να το ευχαριστηθεί και να το απολαύσει φορώντας το, ιδιαίτερα άμα το βρει σε κάποια λογική τιμή με βάση τα χαρακτηριστικά. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα. Κάντε like άμα σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μου και σας έχω στο επόμενο βιντεάκι, θα σας έχω μια έκπληξη. Οπότε όποιος κάνει εγγραφή δεν θα χάσει. Ως το επόμενο βιντεάκι, γεια σας!